Τη γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τα πρώτα της βήματα στο χώρο της υποκριτικής. Με ιδιαίτερη χαρά, σήμερα στο σπίτι μας φιλοξενούμε την Έλλη Ιωαννίδου και το μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αλεξάνδρου. Καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Μόλις έχετε επιστρέψει από το Bachelor και το Hens, το οποίο έχει γίνει στην Βουλγαρία, θέλω να μου πείτε πώς περάσατε. Πώς δεν περάσαμε, ένα γνώμη. Ένα θυμόμαστε ένα σχολείο, Περάσαμε καταπληκτικά. Διασκεδάσαμε, ξεκουραστήκαμε, φάμε, νύχιαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η απόφαση το να γίνει μαζί, Bachelor και Hens, πώς προέγυψε? Δεν το σύναντα συχνά. Συνήθως... Ήταν εύκολη η απόφαση να το... Ήταν εύκολη, ήταν από κοινού. Επειδή ξέρουμε ότι τα γούστα μας συνάδουν, οι παρέες μας είναι κοινές, οι φίλοι μας είναι κοινοί, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο να πούμε ότι πάμε με την παρέα μας και κάποιος από την οικογένεια μας να περάσουμε ωραία. Πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη σας κοινή τηλεοπτική συνέντευξη. 2 Ιουνίου ετοιμάζεστε να ανεβείτε τα σκαλιά της Εκκλησίας και πραγματικά η χαρά σας φαίνεται στο πρόσωπό σας. Οπότε, Αλέξανδρε μου, θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πότε γνώρισες την Έλλια και πότε κατάλαβες ότι αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα με την οποία θα ήθελες να έχεις δίπλα σου για το υπόλοιπο της ζωής σου? Γνωριστήκα, έχει 3 χρόνια τώρα, 3-4 χρόνια, που κοινούς φίλους και παρέα. Μιλούσαμε, είχαμε μια επαφή φιλική στην αρχή. Εντάξει, μετά έκανε μου το flash. Πότε έγινε αυτό το flash? Που συζητήσεις που είχαμε πάντα στο φιλικό επίπεδο, κατάλαβα ότι έγινε το contact μεταξύ των εγκεφάλων. Εντάξει. Έλλια μου, εσύ. Κοίτα, όταν γνωριστήκαμε με τον Αλεξάνδρο, το πρώτο πράγμα δεν μας επερνούσε καθόλου από το μυαλό ότι θα είσαι τούτη την κατάληξη. Διότι ξεκίνησε στο φιλικό. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι... Θα μπορούσες να το δεις ερωτικά. Ναι, ακριβώς. Ήθελα σε πρέμι, ήθελε. Η αλήθεια ήταν, ναι, υπήρξε έτσι μια έντονη διεκδίκηση και νομίζω ότι τούτη η έντονη διεκδίκηση ήταν και ο λόγος που ένιωσα ότι, όπα, για να σε διεκδικεί ένας άνθρωπος τόσο πολλά, με τον οποιοδήποτε τρόπο, για τον οποιοδήποτε λόγο, σημαίνει ότι τούτο όλο είναι fake. Οπότε, μόλις κατάλαβα που συγκεκριμένες κινήσεις που έκανε ο Αλεξάνδρος, ότι ήταν πραγματικό ενδιαφέρον, πραγματικό νιάξιμο, ξεκίνησε να στροφάρει διαφορετικά ο εγκέφαλός μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ταλαιπώρησα τον πάρα πολλά. Αξίζει τον κόπο, Αλέξανδρε μου. Άξιζε. Είμαι παραπά. Στην πρώτη δυσκολία ήταν ο Αλέξανδρος. Στη δεύτερη δυσκολία, στη δεύτερη φάση, έτσι, πάλι ήταν η επανασύνδεση που πάλι προσπαθούσε να κάνει πράγματα για να με βοηθήσει. Και δεν γίνεται ως άνθρωπος να προσπαθεί τόσο πολλά να σε βοηθήσει και έκαμε στο τα πάνδυνα του. Απαγαπά παιδεύει, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τη δεύτερη φορά ήταν το τελειωτικό, εντάξει. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα χαρίσματα που είδες στον Αλέξανδρο και αγάπησες? Να μείνουμε δάμε στο Καταρχήν έχει καταπληκτικό χιούμορ. Άμα τον έβρεις πάνω στα κέφια του, είναι ένας άνθρωπος που το μόνο που σου προσφέρει χαμόγελο, χαρά και αισιοδοξία. Αισιοδοξία. Έκαμε με να σταματήσω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και έκαμε με να το θωρώ πάντα φουλ γεμάτο. Νιώθω ότι έχει μια θετική ενέργεια όμορφη η οποία προέρχεται και που την οικογένεια, όταν εγώ γνώρισα την οικογένεια, γνώρισα μια οικογένεια αγαπημένη. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι, ξέρω εγώ, τόσο χρόνο, έφτασες, είσαι μεγάλος, έτσι, να θεωρείς μια οικογένεια που εν ούλοι πας στο κρεβάτι, εν ούλοι αγκαλιασμένοι, ούλοι αγαπημένοι, να πούν τα νέα τους, να... Και, μια οικογένεια που με καλοδέχτηκε, λες, και ήξερε με 1000 χρόνια. Δεν υπήρξε ενή παρά μικρή υπόνοια, μα γέ μου, μα το ένα, μα το άλλο. Έμαθεν να είναι ένας άνθρωπος
που του αρέσει να προσφέρει χωρίς να περιμένει πίσω ανταλλάγματα. Δεν το κάνει δηλαδή γιατί θέλει, περιμένει κάτι. Δεν είναι τοξικός άνθρωπος. Διότι υπήρξα στη ζωή μου πολύ τοξική γύρω μου, όχι σε σχέση απαραίτητα, γενικά στη ζωή μας, που ήταν όπως τα κακά τα βαμπύρ που σε ρουφούν και είναι την ενέργεια για να ζουν που σένα. Ο Αλέξανδρος είναι το αντίθετο. Ο Αλέξανδρος αν έχει 100% ενέργεια, να κρατήσει ένα 10% για τον εαυτό του, τσουλήν την υπόλοιπη είναι να προσπαθήσει να σου τη δώσει έτσι. Αλέξανδρε μου, εσύ τι είναι αυτό που είδες και αγάπησες στην Έλια, ερωτεύτηκες στην Έλια? Ερωτεύτηκα το δυναμισμό της, το πώς ανταποκρίνεται σε όλες τις συνθήκες, είτε είναι επαγγελματικά, είτε μέσα στο σπίτι, είτε στα προσωπικά της, την πελάραν της. Δόξα σε δε. Έχω πελά. Τίποτα, δεν μάτισες το. που μπορεί να με ευρειάζει φάσεις, αλλά νικά το ότι αρέσκει μου που βλέπω τούτος ο δυναμισμός που βγάλεις. Πόσα χρόνια είστε σε σχέση, σχέση, όχι πόσα χρόνια γνωρίζεστε σε φιλικό επίπεδο. Σε σχέση πόσα χρόνια? 2 χρόνια. Πριν γίνει η πρόταση, είχε περάσει από το μυαλό σου, Έλια, ότι θα μπορούσε να σου κάνει πρόταση γάμου? Όχι, ήταν εντελώς ξαφνικό, διότι εγώ αντίθετα και πάντα έκανα πλάκα ότι εμένα με τον ηφικό θα με θεωρείτε μόνο στις παραστάσεις, στις φωτογραφίες, δηλαδή δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου. Ήξερα ότι ο Αλέξανδρος είναι ο άνθρωπος που ήρθε για να μείνει, αλλά δεν ήταν μέσα στο μυαλό μου το ότι πότε να μου κάνει πρόταση και γιατί μου κάνει πρόταση. Καθόλου, δεν περνούσε καθόλου από το μυαλό μου, δεν το επερίμενα. Ίσως γιατί ήμουν και προετοιμασμένη ότι κάποτε μπορεί να μου συμβεί με ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν έκπληξη. Έκπληξη όμως. Και μιας και μιλήσαμε για γάμο, 2 Ιουνίου ανεβαίνετε τα σκαλιά της εκκλησίας. Θέλω να μου πείτε λίγο για το τρέξιμο. Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι είμαστε ωραία ομάδα με τον Αλέξανδρο, είμαστε ωραίο team. Το ότι γίνονται τα πάντα σε συνδυασμό και σίγουρα έχουμε τους ανθρώπους μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας που έντιαμε και βοηθούν μας, ο συνδυασμός είναι πολλά καλός. Το να μπορείς να συμφωνείς σε εκείνον που αποφασίζεις, δηλαδή ξέρεις να μην είναι 3 διχασμένες, 4 διχασμένες απόψεις. Δηλαδή, εμιά και εμιά που είναι απλά με μια ματιά. Έτσι, ξέρεις, κάνουμε το τούτο. Πάμε να το κάνουμε. Θέλω να μου πείτε μειονεκτήματα ο ένας του άλλου. Δεν γίνεται να είναι όλα με λιγάλα. Πού να ξεκινήσει, μάντια τώρα, και ψάχνει να βρει τα κακά μου. Εντάξει, 2-3. Ψάχνει από πού να ξεκινήσει. 2-3 θέλω. Υπερβολικά, φάσεις. Πέντο με φάσεις, θα θυμάσαι. Προσπαθώ να το συνδυάσω. Η επιμονή της με κάποια πράγματα, ας πούμε, που γίνονται με απλόν τρόπο. Έναν και έναν κίνον. Εμείς πρέπει να το κάνουμε λίγο. Ναι, πρέπει να το πάρουμε, να το φέρουμε, ενώ έτσι. Ή πολλές φορές μπορείς να με ρωτήσει την άποψη μου για κάτι. Και λες, η πιο εύκολη λύση είναι να το κάνουμε. Μα αν το κάνουμε έτσι, μα αφού τσίνη είναι η πιο εύκολη λύση. Μα πρέπει να πιάσουμε τσίνο, να πιάσουμε. Ενώ στο τέλος να το κάνουμε με τον τρόπο και να γλιτώνουμε τη φασαρία όπως το φαντάστηκε. Και είπατε με ρωτάς, θα μου δει καμία. Αρέσκεις όταν ταλαιπωρείς. Ναι. Έλια μου, εσύ τι σε εκνευρίζει? Ένα πράγμα να σου μπορεί να με ενοχλεί, όχι πάντα, μερικές φορές, είναι το ότι να γίνει κάτι για μένα μπορεί να περάσει απαρατήρητο, ρε παιδί μου, ούτε να καταλάβω ότι. Και μπορεί ο Αλέξανδρος να το μέσα στο μυαλό του να το μεγεθύνει λίγο. Και ενώ δεν υπάρχει λόγος και μπορεί να μην καταλάβω ότι έγινε. Φυσικά τούτο είναι και θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή, επειδή είναι ένας άνθρωπος και δυναμικός, και όση δυναμικότητα έχει, αλλά τόση ευαισθησία έχει. Οπότε πρέπει να κάθομαι να φιλτράρω μέσα στο μυαλό μου. Αχ, να μου μπορεί να έγινε τώρα. Τούτον ίσως να είναι ένα πράγμα που μπορεί να με ενοχλεί. Α, δεν του αρέσει και να θέλει τηλεόραση.
Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την τηλεόραση με ποιαν έννοια. Την ώρα που να πάω σπίτι, αργάμιση. Θέλω να βάλω μια ταινία, να τη δω, να την απολαύσω αυτό. Ο Αλεξάνδρος νιώθει ότι εκείνος ο χρόνος έχει χαμένος χρόνος. Είναι να κάθεσαι την τηλεόραση, να κάθεσαι. Πρέπει να κάνουμε πράγματα. Και τη σπιρκιά και βαρκέται και μου κάνει join, ας πούμε, μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο. Όπως τη νύχτα που πήγαμε στην εκκλησία, η ώρα, και το πρωί, τώρα. Α, ναι. Ήταν μια, για μένα, ήταν μια μέρα που ήμουν σπίτι μου το πρωί και έκανα προετοιμασίες για ο γάμο. Και ήρθε η Έλια το απόγευμα σπίτι, ήρθε να ξεκουραστεί, εγώ στη νύχτα νόμιζα ότι βάλετε με μέσα ένα κλουβί. Ήταν η ώρα 1.30 και το πρωί, λέω, πάμε περίπατο, μα μου λέει, πού να πάμε. Ήταν μόλις και κάνουν τα μπάνια. Έβαλα τη ρόπα μου, ήμουν έτσι ρεύρα, στο άτου μπάνιο. Πάμε περίπατο, λες, πού να πάμε, πάμε την εκκλησία, λες, μπορεί να παντρευτούμε, δεν την είδα. Την είδαμε ακόμα. Η ώρα και το πρωί, ένιωθα ότι κράταμε κάτι, δεν μπορώ πολύ ώρα μες στο σπίτι, δεν μπορώ να κάθομαι πάνω σε έναν καναπέ. Λοιπόν, και πέντε ώρα ήταν που κάμαμε. Πήγαμε στη... Πριν να πάμε, σταματήσαμε και στο περίπτερο, πιάσαμε τα απαραίτητα. Σημείωσε ότι ήμουν με τις πιζάμες, με τη ρόπα και το μπετσέτα πάνω στα μαλλιά. Γιατί λέω, εντάξει, θα πάμε περίπατο, παρκούμαν το άλλαξα, είναι μέσα στο αυτοκίνητο που να μας είναι. Σταματούμε στο περίπτερο, εσήκωσε το περίπτερο, νουλα, μέσα σου τα πολύ λόγω. Φτάνουμε στην εκκλησία, η ώρα 2 το πρωί, πάνω κάτω, εμείς πάνω κάτω, μπήκαμε και πίσω μες τα χωράφια να πάμε να δούμε. Επειδή δεν ξέρω. Να δούμε την εκκλησία που λες στις πλευρές. Βγαίνουμε πίσω, ξανά στον δρόμο, κατεβαίνουμε με τις πιζάμες, φωτογραφίες. Με το τώρα μπας σε κεφαλή. Σε μια φάση βλέπω ένα προβολέα στη θέση του οδηγού, ας πούμε, μες στα μούτρα μου. Ένα φρουρό. Ήταν ο φρουρός. Και λέει, μας παιδιά, συγγνώμη, λάλη μου. Πάτε, έρχεστε, έχει μια ώρα, πριν να μου πεις οτιδήποτε, λέω, σε ένα μήνα είναι ο γάμος μας δαμέ και δεν ήρθαμε ποτέ να δούμε την εκκλησία. Στα πολλά λυπήθηκε, μάτσα, είμαστε να σας ανοίξω. Ήρθετε ολή νύχτα, ρε παιδιά, δεν να σας ανοίξω. Και ξέρεις, εγώ να ντρέπουμε, διότι ήμουν με το τσορόμπα στην κεφαλή και να κάνω μια άνθρωπο. Μα είσαι ηθοποιό. Σε ηθοποιό. Α, με θέλω να ανοίξω για με καταπκή. Αλλά ήταν ωραίο, ήταν ωραίο. Ζηλεύει ο Αλέξανδρος την Έλια, η Έλια τον Αλέξανδρο. Κοίτα, είναι η ζήλια ή ωραία, νομίζω. Όχι σε υπερβολικά. Ναι, όχι σε υπερβολικά πλαίσια. Αν και έγινεται, νομίζω, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, έγινεται τόσο obvious. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να περάσουν και μια-δυο μέρες και να πέσει η μπιχτούα, ξέρεις, να πέσει γίνον το κάτι. Αλλά όχι τότε, σε υπερβολικά σημεία όχι, διότι διάτσε ο ένας αφορμή, ούτε ο άλλος, οπότε... Αλλά είναι ωραία και τούτο το λίγο που υπάρχει, γιατί νιώθεις ότι δεν το ενδιαφέρουν. Ναι. Θέλω να μου πείτε αν μετά το γάμο σκέφτεστε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας. Σκεφτούμαστε. Ναι, ψάχνουμε ακόμα ένα σκυλάκι. Εννοείται. Ο Αλεξάνδρος αγαπά πάρα πολλά τα παιδιά. Ναι. Και εγώ άρα το έχεις ίδιο. Πιάσει τον εαυτό σου στη θέση του πατέρα. Πολλές φορές. Έχει καιρό. Απλά είπαμε, εντάξει, τώρα επειδή ήταν τα τρεξίματα του γάμου και τα λοιπά, να έφευγε το κομμάτι, γιατί για να γίνουν και τα πράγματα πρέπει να είσαι ήρεμος. Ακριβώς. Έτοιμος, ναι, εννοείται. Έτοιμοι είμαστε και οι δύο. Απλά να έχεις κίνην την ηρεμία. Τα μπαλέτα τους. Μιλά για δύο. Κοίταξε να δεις, ναι. Μπορεί να δίδυμα. Μπορεί να... Ό,τι έρθει και να είναι καλό. Ο Αλέξανδρος θέλει ένα αγόρι, γιατί φαντάζεται να ακολουθήσει τα βήματα του στα κατ, στα ράλι. Καταλαβαίνω, κάνουμε η ψυχή μου ανευκείως. Να βουρώ και τον παπά και το γιο. Τους φάμε, με εντρέχεται, μα ράλι. Δεν πειράζει, με εντρέχεται. Αλέξανδρε, Ελιά μου, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εμείς. Μέσα από την ψυχή μου να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Βίων ανθόσπαρτων και με πολλούς απογόνους. Ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε στο γάμο. Η ώρα η καλή.